θα σας μιλήσω για την ενότητα κρατήσεων. Αυτή η ενότητα χρησιμεύει όταν θέλετε να κάνετε περισσότερες κρατήσεις για τα ίδια οχήματα στις ίδιες ημερομηνίες, ακόμα και αν έχετε ήδη μια επιβεβαιωμένη κράτηση, αλλά θέλετε να κάνετε επιπλέον κρατήσεις για τους πελάτες σας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Overbooking. Θα σας δείξω πώς λειτουργεί, πώς ενεργοποιείται, απενεργοποιείται και πώς αντιδρά το σύστημα στις νέες κρατήσεις ως Overbooking. Πάμε στο μενού ρυθμίσεων. Εξορισμού είναι πάντα απενεργοποιημένο. Βλέπετε ότι βρίσκεται στις απενεργοποιημένες ενότητες στο Overbooking. Μπορείτε να δείτε την ένδειξη μέσα. Τώρα θα σας δείξω πώς λειτουργεί. Στο χρονοδιάγραμμα θα δείτε το ID του οχήματος και τη λίστα κρατήσεων. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει ένδειξη overbooking. Αν πάτε να κάνετε κράτηση, ας δοκιμάσουμε να κάνουμε μία νέα. Για παράδειγμα, στο σημείο παραλαβής Λέρνκα βρέθηκαν 11 οχήματα. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τις ίδιες ημερομηνίες. Εντάξει, από 20 έως 27 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 10 το πρωί. Εφαρμογή. Θα δείτε ότι υπάρχουν μόνο 2 διαθέσιμα οχήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα υπόλοιπα είναι κατηλημένα ή κρατημένα. Από 20 έως 26 Σεπτεμβρίου θα δοκιμάσω νέα παραγγελία με overbooking. 2 οχήματα. Πάμε στο μενού ρυθμίσεων, ενεργοποιούμε το overbooking και αποθηκεύουμε. Τώρα ας κάνουμε ξανά μια νέα κράτηση. Προσθήκη κράτησης. Λοιπόν, από 20 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάνω κλικ στην εφαρμογή. Τώρα βλέπετε 8 οχήματα σωστά. Ναι, 8 όχι 11, γιατί τα υπόλοιπα είναι αλλού. Τώρα βλέπετε αυτό το εικονίδιο. Θυμηθείτε, πριν είχαμε μόνο 2 οχήματα. Ήταν η Maserati και το τροχόσπιτο Coachman Pursuit. Τώρα μπορείτε να δείτε 6 επιπλέον με αυτό το εικονίδιο. Θα το δείτε όταν δουλεύετε με το υπόλοιπο. Βλέπετε ότι αυτή η εβδομάδα είναι ήδη κρατημένη για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Έτσι λειτουργεί η επιλογή υπερκράτησης ενός πακέτου. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη δυνατότητα. Ας κάνουμε μια γρήγορη παραγγελία. Προς το παρόν επιλέγω εντάξει. Ας κάνουμε μια γρήγορη κράτηση. Επόμενο επιβεβαίωση και ας δούμε πώς θα φαίνεται στην κράτηση. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή και λάβετε νέα παραγγελία υπερκράτησης, θα δείτε ακριβώς αυτό το εικονίδιο με την υπενθύμηση. Βλέπετε ότι έχει ανατεθεί ένα όχημα σωστά. Το εικονίδιο του οχήματος δεν θα εμφανιστεί, αλλά θα δείτε αυτό το μπλε εικονίδιο που δείχνει ότι το όχημα έχει υπερκρατηθεί. Αν πάτε στο χρονοδιάγραμμα, θα δείτε επίσης μια διπλή γραμμή για αυτό το όχημα. Ναι, η Bentley έχει μια δεύτερη γραμμή που δείχνει υπερκράτηση. Θα δείτε ότι είναι υπερκράτηση επειδή έχετε ήδη το ID 347 που συγκρούεται με το ID 353 αφού είναι για την ίδια ημερομηνία. Μπορείτε να δείτε ότι είναι, συγγνώμη, θα δημιουργήσουμε διένεξη ημερομηνιών καθώς υπάρχει ήδη κράτηση, αλλά έχετε άλλη επιλογή που συγκρούεται με την προηγούμενη. Έτσι λειτουργεί αυτό. Σε περίπτωση κράτησης με overbooking, βρείτε άλλο όχημα και κάντε επιλογή πριν την έναρξη της κράτησης. Η βασική ιδέα του overbooking είναι να σας παρέχει περισσότερες κρατήσεις. Λαμβάνετε την κράτηση, αλλά πρέπει να βρείτε άλλο όχημα για επικύρωση, επιβεβαίωση με τον πελάτη και αλλαγές στο ράνσις. Αυτά για το θέμα των υπεράριθμων κρατήσεων. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να κάνετε like.